επειδή είχατε διατυπώσει πολλές επιφυλάξεις και τον προβληματισμό σας και την ανησυχία σας για το που πάνε τα πράγματα, το πρώτο σχόλιο σας, αν είστε ικανοποιημένοι από τις μέχρι τώρα κινήσεις του Πρωθυπουργού. Απολύτως. Απολύτως. Πιστεύω, όπως οι συνεργάτες σας το ανέφεραν, αυτή είναι και η γενική εντύπωση από το πρωί που βλέπω τα ξένα μέσα. Ακόμα και οι Γερμανοί που είναι επιφυλακτικοί, και θα πούμε αν έχω ένα λεπτό, γιατί πιστεύω ότι είναι επιφυλακτικοί λίγο παραπάνω. Όταν βγαίνει ο Economist, που είναι το προπύργιο του νεοφιλελευθερισμού, να λέει ότι τα δημοσιονομικά μιας χώρας δεν ορίζονται από τις αγορές, αλλά δοκιμάζονται από τις αντοχές των πολιτών, λέγοντας με άλλα λόγια ότι δεν αρκούν κουρέματα και αυστηρές δημοσιονομικές στρατηγικές, αλλά χρειάζεται και βοήθεια από την Ευρώπη, είναι φυσικό να προασπίζουν τα συμφέροντά τους. Από την άλλη μεριά, και ο κ. Σρέντερ είπε ότι εξέφρασε τις επιφυλάξεις του. Ξέρετε ότι δεν θέλω να είμαι μονόπλευρη για την Ελλάδα και την αγωνία του, όμως είπε ότι η συντηρητική αντιπολίτευση πρέπει να κάνει τα πάντα για να μείνει η χώρα εντός της Ευρωζώνης. Είμαι ικανοποιημένη, είμαι αισιόδοξη, έχω ψυχραιμία. Το έλεγα και χθες ότι ψυχραιμοί μπορούν μόνο να μην είναι οι αδικημένοι πολίτες, μόνο αυτοί το δικαιούνται αυτό. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια παροχή ασφαλείας από τις κύριες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, πέρα από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή να πούμε ποιος έφταιγε. Χρειαζόμαστε ισχυρότερη εντολή. Θέλω όμως παρόλα αυτά να διευκρινίσω και να είμαι σαφής ότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρετε, δεν είμαι διαδρομήστρια και δεν έχω προκαταλήψεις από το παρελθόν και βαρύδια του ΠΑΣΟΚ. Ανήκω σε έναν ευρύτερο χώρο και είναι γνωστός και είναι γνωστές οι θέσεις μου στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Θέλω να πω ότι βλέπω ότι αυτή τη στιγμή και ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος επιδεικνύουν εξαιρετική σύνεση και αυτή τη στιγμή, γιατί άκουσα πολλά, γιατί δεν παρετήθηκε. Τι εννοούν δηλαδή γιατί δεν παρετήθηκε? Να βάλει ένα καρτελάκι έξω το μαξί μου να πει επιστρέφω όταν με φωνάξετε και να πάει να κάνει μικροπολιτική στην Υποκράτους? Φαντάζομαι όμως, αυτό μπορεί να το κάνει ο Παπανδρέου. Κυρία Νταλάρα, αυτή την απάντηση τη δίνετε, φαντάζομαι, στους συναδέλφους σας. Γιατί οι συναδελφοί σας στο ΠΑΣΟΚ είχαν διατυπώσει αυτές τις... Όχι. Το λέω γιατί... Όχι, το καθόλου. Το λέω. Οι καλοί συνάδελφοι στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να παραιτηθεί. Έχουν αγωνίες, μπορεί να έχουν αγωνίες, αλλά περισσότερη αγωνία εκφράζουν και επίσης καλοί μου συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία, και δικαίως. Άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη από τη Δημοκρατική Αριστερά να λέει γίνεται μια διελκυστίνδα αυτή τη στιγμή, που εύχομαι να φτάσει σε ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί ο κύριος Παπανδρέου τι κάνει αυτή τη στιγμή και ο κύριος Βενιζέλος, και είναι προς τιμή και των δύο. Εγώ δεν έχω προηγούμενο, θέλω να πω ότι σαν Έλληνας πολίτης πάνω απ' όλα, που η μακρά ζωή μου ήταν πολίτης και όχι στην γεντρική πολιτική σκηνή, με δεδομένο το δεδομένο της αστικής δημοκρατίας μέσα στην οποία ζούμε, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή πάει ένας υπουργός οικονομικών στο Eurogroup. Είναι μια μικρή ανάσα, η αγωνία μου συνεχίζεται και περιμένω την παροχή ασφαλείας από τις κύριες πολιτικές δυνάμεις. Κυρία Νταλάρα, δεν θα πήγαινε παρόλα αυτά με μεγαλύτερη, ας πούμε, με μεγαλύτερο εκτόπισμα και σταθερότητα. Όχι, άλλο λέω, εάν δεν είχε προηγηθεί, ας πούμε, αυτό η όλη ιστορία με το δημοψήφισμα που έφερε τα πάνω κάτω. Ξέφρασα τη θέση μου την πρώτη στιγμή. Εγώ δεν περιμένω να κάνω κανένα πηγαδάκι. Με ξέρουν οι συνάδελφοί σας. Μόλις βγήκα από την κοινοβουλευτική ομάδα την πρώτη φορά και εξέφρασα τις επιφυλάξεις μου. Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε λάθη μικρά, μεγάλα. Οι πολιτικοί όμως έχουν μια συγκεκριμένη προσωπικότητα, την ανθρώπινη πλευρά τους. Θέλετε να σας πω τη γνώμη μου και αναλαμβάνω το ρίσκο αυτό που λέω και δεν με νοιάζει. Ο Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός, κλονίστηκε μετά τα γεγονότα του τριημέρου πάρα πολύ και είπε δεν μπορώ να πάω άλλο. Mm-hmm. Θέλω εντολή. Ήταν ένα λάθος ενδεχομένως, και ναι, να το πούμε. Όμως από εκεί και πέρα και όλα αυτά τα δύο χρόνια στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Κυρία Νταλάρα, επειδή έχουμε την ευθύνη. Επειδή, τα λάθη μαζί τα κάναμε. Επειδή, ο καθένας με την ευθύνη του, αλλά ο λαός δεν φταίει. Επειδή και όταν είχατε αναλάβει ακόμη και κυβερνητική θέση δεν είχατε κρύψει τα λόγια σας, θέλω να σας ρωτήσω ποιες διαδικασίες ακριβώς πρέπει να ακολουθούν από εδώ και πέρα για να βρεθεί κάποια λύση, να δοθεί διέξοδος. Ακούστε, όντας πάρα πολύ καιρό
στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων και βλέποντας συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, συναδέλφους στο συνασπισμό, συναδέλφους στη Δημοκρατική, λέω αυτούς με τους οποίους έχω ένα μήνυμα, επειδή δεν κρύβω τα λόγια μου, πολιτικής συνένεσης και συζήτησης. Έχω ένα modus vivendi χωρίς στερεότυπα. Διότι το ΚΚΕ κρατάει μια πολύ καλή. Οπότε τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή? Μιλάω για όλους τους άλλους, πιστεύω ότι πρέπει, το άκουσα, δεν το ξέρω, δεν έχω αυτό το μεγάλο πολιτικό ειδικό βάρος και ούτε το διεκδικό, συζητήσεις ανάμεσα και σε βουλευτές και σε υπουργούς των δύο μεγάλων κομμάτων κυρίως, και να ακολουθήσουν και τα άλλα, για να έχουμε, γιατί η ενότητα αυτή τη στιγμή είναι πράξη ευθύνης. Θα κάνω ό,τι μπορώ με την ελάχιστη, τη μηδαμινή δύναμή μου, για να αυξήσει αυτή τη στιγμή η διαπραξιστική δύναμη του τόπου που βρίσκεται στο ναδύρ στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Για τη σύστηση της συμφωνίας και τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νταλάρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σκάι συνεχίζει. Περάμε σε διαφήμιση. Αμέσως μετά η Λίδα Μπόλα. Τώρα με 8.990 ευρώ, έτοιμο παράδοτο και με σούπερ στάνταρ εξοπλισμό. Τώρα όλα μας τα επιβατικά μοντέλα έχουν 5 χρόνια εγγύηση Ford. Το Connex σου στέλνει δώρα.